έχει. Αμαν, κοιτάξτε εδώ εικόνα, παιδιά, έκρηξη βραδινή είναι αυτή. Τρεις ώρα τη στιγμή το πρωί. Ρίγα Φεραίου λέγεται ο δρόμος. Έλα, Γιώργο. Καλημέρα. Ισχυρότατη έκρηξη. Να σκεφτείτε αυτό που βλέπετε, δεν είναι τίποτα. Παιδιά, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Τι είναι αυτό, ρε Γιώργο? Βάλανε μπουκάλα, παιδιά. Βάλανε μπουκάλα, μπουκάλα με αέριο. Για να κλέψουν το ATM. Το ATM ατινάχτη είναι εδώ σε ένα πάρκο. Ναι. Το ATM. Βάλανε 3,5 ώρα λοιπόν την μπουκάλα να ατινάχτη. Προλάβανε και πήραν τα 2 συρτάρια, τα 5. Αλλά τα πήραν τα λεφτά τα περισσότερα. Προλάβανε τα 2 συρτάρια, ναι, προλάβανε. Α, δεν είναι ενέργεια εναντίον του τραπεζικού συστήματος, καπιταλισμού κτλ. Κλοπή κανονική. Κλοπή, ρε παιδί. Κλοπή, λυσές. Το ATM ήταν μέσα σε κτίριο, ήταν σαν εξάρτητο έτσι. Στο πάρκο που βλέπετε. Στο πάρκο, μέσα στη μέση, ε. Ο Γιάννης ο Κούβας θα μας δείξει λίγο, δείξε με τη Γιάννη λίγο το πάρκο. Στο πάρκο εδώ, να δείτε τα σπίτια, τα παρακείμενα, τι ζημιές έχουν υποστεί. Εδώ δίπλα έχω μια κοπελίτσα που κοιμότανε. Θα μας πει. Καλημέρα σας. Για πείτε μου εσείς. Κοιμόμασταν. Βασικά εγώ ήμουν ξυνιέδες, μου κοιμότανε. Και ξαφνικά γίνεται η έκρηξη. Και κοιμόμασταν λίγο κάτω από τα παράθυρα και σπάσαν όλα τα τζάμια πάνω μας. Φανταστείτε, παιδιά, αν δείτε λαμαρίνες μήκους 2 μέτρων, αν παίρναγε άνθρωπος επί της Ρίγα Φεραίου, θα του είχε πάρει το κεφάλι. Τι λες, παιδί μου. Θα δείτε τα συντρίμια που έχουν εξφεδονιστεί σε απόσταση πάνω από 50 μέτρα.